Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας κατά την χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε να προτείνει για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του κινήματος αλλαγής στην Αχαΐα στις επόμενες εθνικές εκλογές τους παρακάτω. Αβραμίδη Δημήτριο, δημοσιογράφο, Αγγελόπουλο Ζήση, οικονομολόγο και γραμματέα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Ανδρικόπουλο Αθανάσιο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Βουλδί Χρήστο, ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό ΙΤΑΙ, Γεωργακοπούλου Μπάστα Δήμητρα, αρχιτέκτονα και πρώην αντινομάρχη, Κανελόπουλο Διαμαντή, πρώην υπαρχηγό του Πρεσβυτικού Σώματος, Κατσικόπουλο Δημήτριο, δικηγόρο και πρώην βουλευτή, πρώην νομάρχη Αχαΐας, Κωστοπούλου Λιμπεράτου Ελένη, πολιτικό μηχανικό, Λόι Ολυμπία, αρχιτέκτονα μηχανικό, Μαυρόγιαννης Διονύσιος, περιφερειακό σύμβουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, Νικολοπούλου Λεμονιά, λογίστρια και πρόεδρο του Σωματείου Ικελός, Παπαδόπουλος Αθανάσιος, διευθυντής των ΕΑΣ Καλαβρίτων, πρώην βουλευτής Αχαΐας, πρώην δήμαρχος Καλαβρίτων, Ρούβαλης Άγγελος, οινολόγος και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, Ρούπας Ηρακλής, οικονομολόγος, Σκανδάμης Μαρίνος, δικηγόρος και πρώην γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Σκαρμέας Αλέξης, δικηγόρος και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων, Σκουρλάς Κωνσταντίνος, γιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Φεσιάν Κεράσιμος, δημοτικός υπάλληλος, πρώην αντινομάρχης και πρώην περιφερειακός σύμβουλος, Ψυχράμη Βασιλική, φιλόλογος και αντιδήμαρχος του Δήμου Γεαλίας, ενώ αυτοδίκαια προτινόμενος είναι και ο βουλευτής Αχαΐας Παπαθεοδόρου Θεόδωρος. Τέλος, το κίνημα αλλαγής στις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξασφάλιση της δυνατότητας υποβολής τυχουσών αυτοπροτάσεων. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.